συμβαίνει. Ροχαλίζουν τα παιδιά περισσότερο αυτά. Τα παιδιά αυτά που έχουν πρόβλημα με τις αμυγδαλές, ναι, ροχαλίζουν. Όπως σε συνδυασμό και με την ύπαρξη των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Άρα είναι μια ένδειξη δηλαδή. Αυτή. Ένδειξη για να βγάλεις τις αμυγδαλές είναι το επίμονο ροχαλιτό και η ύπνική άπνοια. Η ύπνική άπνοια είναι κάποια κρατή ύπνική άπνοια. Άπνοια καθ' όλη τη διάρκεια. Όχι καθ' όλη τη διάρκεια, στη διάρκεια του ροχαλιτού για κάποια δευτερόλεπτα ναι, το παιδί τη διάρκεια, σταματάει ενώ την αναπνοή του, διαρκεί 5-10-15 δευτερόλεπτα. Αλλά γίνεται συνέχεια με μια επανάληψη και αυτό μετά θέλω να πω. Πετάγεται, παίρνει άλλη θέση, επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο μετά από λίγη ώρα. Εάν το παιδί κοιμάται με αυτόν τον ύπνο ή έχει αυτόν τον ύπνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Κουράζει το παιδί, το ξυπνά κουρασμένο. Και, δυσκολεύεται και η ανάπτυξή του σε ένα γενικότερο δυσκολεύεται επίπεδο. Δυσκολεύεται και η ανάπτυξή του, διότι στην περίπτωση αυτή το παιδί δεν μπορεί να σιτιστεί και καλά, δεν μπορεί να καταπιεί σκληρή τροφή. Ή όταν είναι φραγμένη η μύτη τελείως. Δεν τρώνε εύκολα δηλαδή αυτά τα παιδιά. Τις σκληρές τροφές. Τις αποφεύγουν. Τις μασάνε πολλή ώρα για να μπορέσουν να τις καταπιούν ή τις αποφεύγουν συστηματικά. Ποια η αφαίρεση, πώς γίνεται, υπάρχει μια ευκολία σε όλο αυτό σχετικά με τις αμυγδαλές? Ναι, η διαδικασία είναι στη σημερινή εποχή πάρα πολύ απλή. Η διαδικασία για το χειρουργείο του παιδιού είναι το παιδί έρχεται το πρωί, γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος. Στη συνέχεια το βλέπει ο αναισθησιολόγος το παιδί. Εάν αναπνευστικά είναι καλά, το κοιμίζει μπροστά στο γονιό. Αυτό είναι μια διευκόλυνση για το γονιό, γιατί το παιδί το βλέπει και μπαίνει ήρεμο μέσα στο χειρουργείο, και για το παιδί το οποίο μπαίνει στη διαδικασία του χειρουργείου χωρίς να έχει καμία αντίληψη ούτε του χώρου ούτε των αγνώστων προσώπων, τίποτα απολύτως. Η διαδικασία του χειρουργείου γίνεται βέβαια με γενική αναισθησία, με διασωλήνωση, διαρκεί περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα. Γιατί διαβάζω εδώ σε σημειώσεις μου ότι σε σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται λέιζερ στα παιδιά? Πολύ σπάνια. Γιατί? Διότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται. Και εμείς δεν θέλετε δεν να κρατήσετε το παιδί, πολύ ναι, το παιδί. Ναι. Η κλασική χειρουργική παραμένει αναντικατάστατη.